ο ήλιος τώρα δύο διαπασών. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1991, στις 10 το πρωί, στον ραδιοφωνικό αέρα της Λεμεσού, ακούστηκε αυτό. 40 παλικάρια ποτήρε, μωρά πήρε βαθιά. 40 παλικάρια ποτήρε, μωρά πήρε βαθιά. Στους 98 και 6 μεγάκυκλους των FM, εκείνη την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, ξεκινούσε από τη Λεμεσό μια ραδιοφωνική ιστορία που έμελε να γίνει αγαπημένη συνήθεια, πολύτιμη συντροφιά και αμετανόητη επιλογή. Μια ραδιοφωνική ιστορία που μετράει πια 32 χρόνια, χάρη στους ακροατές της. Εσάς. Για σένα. Όξερε να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιακή φορητό. Ανοίγω το ραδιόφωνο σου, καρδιά μου και ζωή μου ενώ σου. Όσοι ακροατές άνοιξαν εκείνη την ώρα τα ραδιόφωνά τους, ενώθηκαν με ένα όνειρο που τότε έμοιαζε μακρινό, ήταν όμως αληθινό. Γι' αυτό και έγινε πραγματικότητα. Ήταν ένα όνειρο που ζητούσε να ενωθούν οι άνθρωποι στα Ερτζιανά και το κανάλι 6 το κατάφερε. Πάντα κόντρα στους καιρούς και με σημαία την αλήθεια από το 1991 μέχρι σήμερα. Με λάθη, με σωστά, με φωνές, με σιωπές, με αστεία, με σοβαρά, με κόπο, με μεράκι, με χαρές, με λύπες, πάντα με ευθύνη και πάντα με σεβασμό. Εμείς πίσω από τα μικρόφωνα και εσείς πίσω από τα ραδιόφωνα. Όλοι μαζί καταφέραμε κάτι σπάνιο. Συναντηθήκαμε. Τώρα θα παίζω στα ράδια, να ακούς τα βράδια πριν κοιμηθείς. Τραγούδια ήρεμα κι άγρια και θα τα χάνει κι ο εκφωνητής. Αφιερωμένο εξαιρετικά, αφιερωμένο εξαιρετικά. Απ' το ραδιόφωνο σας στέλνω με αγάπη τα τραγουδάκια μου και δύο γλυκά φιλιά. Ο στόχος από την αρχή ήταν να κερδιθεί η ακροαματικότητα μέσα από την ποιότητα και την προσφορά. Να γίνει το κανάλι 6 αρρωγός στην ανάπτυξη της Λεμεσού, να προβάλλει τους ανθρώπους της, να αναδείξει τα προβλήματά τους, αν μπορεί να συμβάλλει και στη λύση τους, να στηρίξει τις πρωτοβουλίες για την πολιτιστική, την εκπαιδευτική, την κοινωνική, αλλά και την οικονομική, όχι την κερδοσκοπική, την οικονομική άνθηση του τόπου. Σε χιλιάδες σταθμούς το τραγούδι θα ακούς που θα γράψω. Σαν βαλσάκι παλιό θα κυλάει στην ψυχή, στο μυαλό. Μεθυσμένα τραγούδια θα ακούς σε σταθμούς πειρατικούς, στη συχνότητα που ξέρουν μόνο λίγοι. Να το πω από το ράδιο, να τις έδινα κουράγιο. Ακούω στο ραδιόφωνο και ο καημός φουντώνει. 10 χρόνια μετά την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, το κανάλι 6, το ραδιόφωνο της Λεμεσού, έλαβε από την αρχή ραδιοτηλεόραση στη μοναδική τότε άδεια για να εκπέμπει ελεύθερα και παγκύπρια. Έτσι, το κανάλι 6 έγινε το ραδιόφωνο από τη Λεμεσό για όλη την Κύπρο και καθώς μεταδίδεται από το 1999 ακόμη και από το διαδίκτυο, έγινε ο σταθμός που εκπέμπει από τη Λεμεσό και ολόκληρο τον κόσμο. Κανάλι 6. Από τη Λεμεσό για όλη την Κύπρο, από την Κύπρο για όλο τον κόσμο. Το κανάλι 6, εκτός από όνειρο και στόχος, ήταν και το ηθικό στοίχημα που κερδίθηκε.
Η ουτοπία που έγινε πράξη. Χάρη στους ανθρώπους που το οραματίστηκαν, αλλά κυρίως χάρη σε όλους εσάς, τους ακροατές του. Με έδρατο το νεοκλασικό της Οδού Ειρήνης, στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, το κανάλι 6 εκπέμπει μουσική, τραγούδια, ειδήσεις, απόψεις. Εκπέμπει όμως και ρομαντισμό, αλήθεια, πίστη στον άνθρωπο, αγάπη στον πολιτισμό, πείσμα για τη δημοκρατία. Γίνεται ανάχωμα για τα στερεότυπα, εμπόδιο στην αλωτρίωση, φράγμα στον σκοταδισμό. Το κανάλι 6 είναι οι άνθρωποι του, δηλαδή εσείς και εμείς, που κάθε μέρα προσπαθούμε για το καλύτερο. Χωρίς λίστες τραγουδιών, χωρίς εξαρτήσεις, κρυφές ατζέντες και σκοπιμότητες. Με αντικειμενική και έγκυρη ενημέρωση, με αισθητική και άποψη, με ανιδιοτέλεια, ανεξαρτησία και συμμετοχή στα κοινά. Με εσάς, τους ακροατές μας, δίπλα μας, δύναμη πραγματική, που μας δίνει όθηση για νέα όνειρα, για καινούριους στόχους, για προσδοκίες υψηλότερες. Γιατί αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε το 1991, θέλουμε να θέλετε να το συνεχίσουμε μαζί για πολλά χρόνια ακόμα. Για να γινόμαστε όλο και καλύτεροι, για να γινόμαστε όλο και πιο χρήσιμοι. Να παραμένουμε ερασιτέχνες της ζωής και να μπορούμε με το κεφάλι ψηλά να σας κοιτάμε κατευθείαν στα μάτια. Κανάλι 6. Πάθος στο ραδιόφωνο. Σαν ραδιόφωνο που παίζει ξεχασμένο, ερασιτέχνη στη ζωή κι όμως πηγαίνω και επιμένω να ονειρεύομαι ασταμάτητα με μια φωνή που χρόνια πνίγουν τα παράσιτα. Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και σκοπό και βάζω πρόγραμμα στην τύχη. Όσο βαστάει ένα ξενύχτη μεσάνυχτα σε μια πλατεία, κάθε σταθμός και ιστορία. Ξεχασμένο σε κάποια έρημο στην άμμο βυθισμένο, εκεί που όλοι πάντα ψάχνουνε μια όαση κι όμως κανένας δεν ζητάει πια ακρόαση. Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και σκοπό και βάζω πρόγραμμα στη τύχη. Όσο βαστάει ένα ξενύχτη μεσάνυχτα σε μια πλατεία, κάθε σταθμός και ιστορία. Έρχεται, φεύγει η ζωή, πέφτει το σήμα για ειδήσεις. Και πώς να φτιάξεις αναμνήσεις μεσάνυχτα σε μια πλατεία, κάθε σταθμός και ιστορία.